Πριν από αυτό, θα μου επιτρέψεις να καλωσορίσω μία μεγάλη ερμηνεύτρια, τη Γιωβάνα. Είναι μεγάλη μας τιμή που είναι απόψε μαζί μας. Όπως είπε και η Έρη, ήσουν μαθήτρια του Γιάννη Ρίτσου. Θα είναι μεγάλη μου τιμή και είναι αγάπη. Αισθάνομαι αγάπη για τη μνήμη και το έργο θαυμασμό του δασκάλου μου. Είναι εκείνος ο οποίος μου άνοιξε την πόρτα του λόγου και έκτοτε προσπαθώ με δέος πάντα για το λόγο, ακολουθώντας το Ευαγγέλιο του, γιατί μου παρέδωσε ένα Ευαγγέλιο. Με δίδαξε 5 φορές από 2 ώρες τη φορά. Ήξερα ότι κάνει το ίδιο και σε άλλους καινούριους. Αφιέρωνε πάρα πολύ από το χρόνο του στο να μεταδώσει όλα αυτά τα οποία ο ίδιος είχε κατακτήσει και από τον εαυτό του και την παγκόσμια ποίηση και από την πηγή τη μεγάλη που είχε μέσα του. Ήθελε να τα δίνει. Θαύμαζα τις πέτρες που ζωγράφιζε που είναι καταπληκτικές, τις ρίζες που μάζευε από τη θάλασσα όπου τις έβρισκε, γιατί είχαν ένα σχήμα ιδιαίτερο που του ξεσήκωνε εικόνες, του ξεσήκωνε λέξεις. Ήταν θαυμάσιος. Επίσης θυμάμαι ότι είχε πάντοτε σαν συντροφιά ένα μεγάλο δίσκο βινιλίου τότε που άκουγε κλασική μουσική, τον συντρόφευε πάντα. Και ήταν φίλος, μαζευόμαστε στο σπίτι του με το Σπύλιο Μεντή που μου έκανε την τεράστια χάρη να μου τον γνωρίσει. Πηγαίναμε κάθε Σαββατόβραδο, μαζευόντουσαν εκεί προσωπικότητες του λόγου, διανοούμενοι ποιητές, συγγραφείς και κάναμε βραδιές και μελοποιούσε ο Σπύλιος Μεντής τους καημούς της γειτονιάς, σας είπα ένα τραγούδι. Και εγώ μάθαινα κάθε εβδομάδα το καινούργιο που είχε συνθέσει πάνω στους καημούς της γειτονιάς. Το έλεγα και όλοι οι άλλοι βαθμολογούσαν. Θα θέλαμε πάρα πολύ με την υπέροχη φωνή σου να μας ταξιδέψεις στην ποιήση του Γιάννη Ρίτσου. Είναι χαρά μου, είναι τιμή μου, είναι ανάγκη μου. Γιατί με συντροφεύει, βλέπω τις συμβουλές του, βλέπω τον τρόπο του, δηλαδή που μου άνοιξε δρόμο, αυτό το δρόμο τον κρατώ και είναι το μέλλον μου. Γιατί εμείς οι οποίοι ασχολούμαστε με αυτά τα οποία δεν γερνάνε, φτιάχνουμε το μέλλον του επόμενου μήνα, της επόμενης εβδομάδας. Ακριβώς. Και αυτό είναι σπουδαίο. Ήδη να ήταν εδώ θα του έλεγα δάσκαλε, είδες τι έκανες. Έχω γράψει 21 βιβλία και γράφω το 22. Θέλουμε να σας απολαύσουμε. Θα θέλαμε να έρθεις στη σκηνή να σε απολαύσουμε όπως είπε και ο Μιχάλης. Ευχαριστώ. Τη σκηνή δική σου. Κυρίες και κύριοι, Γιωβάνα. Γιωβάνα. Χωράφι την καινούρια μας φιλία, γράφει και στις πόρτες πάνω και στις μάντρες και στους δρόμους δίπλα σου να γύρω κάνω και μας σήμωσε τους ώμους τα ανοιξιάτικο φεγγάρι. Θα μας πάρει κράτα μου απ' το χέρι. Κοίτα το άλλο το ζευγάρι με ένα αστέρι, αστέρι για μαχαίρι. Κόψαν τα ξεδιάλι το κουβάρι και φίλοι με το φιλί. Στο φεγγάρι.
στον αέρα και λύσε το πικρό βιβλίο, το φεγγάρι λάμπει ως πέρα σαν τζάμε νιώθω πολύ. Το φεγγάρι θα μας πάρει, κράτα μ' απ' το χέρι. Κοίτα το άλλο το ζευγάρι με ένα αστέρι, αστέρι για μαχαίρι. Κόψαν τα ξεδιά λιτό κουβάρι και φιλί με το φιλί. Ευχαριστούμε, ο Χρήστος Κουμούσης και εγώ.